να είναι okay. μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, μπορεί εσείς... να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να είναι μέσα σε αυτή την κυβέρνηση ένας βασικός πυλώνας, κύριε Γρηγοράκο. Δηλαδή, εσείς ο ίδιος, κύριε Γρηγοράκο, είστε υπουργός. Θα έχουμε εξελίξεις. Εάν, κύριε Γρηγοράκο, το Πασόκ πέσει στο 4 ή στο 5, όπως λέτε, θα παραιτηθείτε από υπουργός. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αφορά την αξιοπρέπεια του καθενός μας, έτσι. Θα το κάνετε. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν εγώ θα συζητήσω με το κόμμα μου, πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Μα τώρα δεν μπορείτε να μας λέτε εξελίξεις. Όχι, θα έχουμε εξελίξεις. Όχι. Εάν σας λέω θα πάτε στο 5, μα θα παραιτηθείτε από υπουργός. Μα είναι δυνατόν να είμαι υπουργός μιας κυβέρνησης όταν εγώ δεν έχω την νομοποίηση από τον νόμο μου. Ναι, αλλά... Έχω αξιοπρέπεια, κύριε υπουργό μου. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, σας το λέω δηλαδή έτσι. Λοιπόν, απλούστα δεν το λέω τώρα, διότι ούτε θέλω να εκβιάσω κανέναν, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, είμαι στη Λακωνία, η Λακωνία να είμαι βουλευτής Λακωνίας, που να μην έχω, ξέρετε, επικαιροποιηθεί στα πλαίσια, ξέρω εγώ, της προτίμησης του κόσμου, γιατί σε όλα αυτά ο λαός έχει τον πρώτο λόγο. Μισό λεπτό όμως τώρα. Εγώ δεν μπορείτε να κάνω δηλαδή, κάτι που δεν κάνει λαός. Δηλαδή, ένα λαό ο οποίο δεν σε θέλει, εσύ ντε και καλά πρέπει να είσαι υπουργό σήμερα. Εσύ είναι εσά θα ψηφίσει ο λαό τώρα. Για του ευρωβουλευτέ σου. Και εμένα θα ψηφίσει. Δεν ψηφίσει και εμένα. Όχι, δεν ψηφίσει και εμένα. Μισό λεπτό. Όχι, τι κάνετε μεγάλο λάθο. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε την επιλογή του χώρου που εγώ υπηρετώ. Την επιλογή του βάζετε υποψήφιο τώρα. Ακούστε με. Την επιλογή του χώρου που υπηρετώ εγώ θα δείξει την προτίμησή του ή όχι ο ελληνικό λαό. Μισό λεπτό. Άρα δικαιώνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Τι δικαιώνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει δημοψήφισμα. Αυτό έλεγε. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα δικά του προβλήματα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εμείς ένα ζήτημα. Εμεί λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ελάτε να κάνουμε κυβέρνηση. Να, κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί δεν μπορούμε να είμαστε απαξιωμένοι σε μια τέτοια κυβέρνηση. Για μισό λεπτό, κύριε Ρουάκο. Εσεί όμω δεν λέτε μόνο αυτό. Τι λέμε. Εσεί λέτε ταυτόχρονα ότι η δική μου καταψήφιση ως κόμματος που έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή την οποία υπερασπίζεστε φέρνει το χάος στη χώρα. Αυτό λέω τίποτα από αυτό. Όταν το συνδέσατε ότι με δε, όχι, όχι, όχι. Εσείς το συνδέετε. Αστάθειας. Εγώ πιστεύω οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου έχουν λύση. Δηλαδή ο λαός θα δώσει λύση και εκείνο το βράδυ. Ο λαός είναι σοφός. Έτσι δεν λέμε. Ναι, αλλά και εκείνο το βράδυ λοιπόν ο λαός θα δώσει εντολή στα κόμματα που θα υπερψηφίσει να φτιάξουν μια καινούργια κυβέρνηση. Γιατί ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Διότι αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Προκύπτουν τέτοια πράγματα. Μέσα σε μια πολιτική δεν το βάζει ένα κανάλι. Γιατί καταστρέφεται το Πασόκ. Δηλαδή, εκείνο το βράδυ, δηλαδή το Πασόκ θα είναι, ξέρω εγώ, κατεστραμμένο, θα είναι εξαϊλωμένο και ντε και καλά κάποιοι για να κυβερνάνε θα είμαστε εμείς στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά ακούω, ας πούμε, τον κύριο Μπάγκαλο για παράδειγμα να λέει ότι το Πασόκ με αυτή την πολιτική σπρώχνει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί με την προηγούμενη πολιτική τι έκανε. Αυτοκτονεί. Με την προηγούμενη πολιτική τι έκανε. Ποια προηγούμενη. Την προηγούμενη, αυτή που κάνει. Με τον Παπαδρέο ή με τον Βενιζέλο. Με αυτή την πολιτική που κάνει, αφού εκ των προτέρων, λοιπόν, το βάζει και δεν βάζει. Αφού το έχουμε κάνει. Πόσο λοιπόν. Εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση. Μπήκαμε στην κυβέρνηση συνειδητά και ξέρουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη το Πασόκ. Μάλιστα. Και εμείς λοιπόν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία στήριξη τη Ελλάδο. Εξάλλου, εμείς πιστεύουμε σε αυτό που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι το Πασόκ είναι για την Ελλάδα και για το λαό. Και μπήκαμε λοιπόν να υπηρετήσουμε αυτό το αξίωμά του. Ο λαό όμω δεν επικροτεί αυτή την επιλογή. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Όμως παίρνετε στις πλάτες σας τη διακυβέρνηση. Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και αν πέσει δεν η κυβέρνηση. Το λαό και εσείς, εάν και πέσει η κυβέρνηση. Όχι, εσείς θα ευθύνεστε. Αφήστε με λίγο. Εσείς δεν το θέλετε το Πασόκ. Αν το θέλετε το Πασόκ, θα το είχατε στηρίξει σε διάφορες επιλογές του. Λοιπόν, το είχετε λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και τρία χρόνια. Επειδή λοιπόν καθάρθηκε το Πασόκ και πήρε τα απόλυτα του καπαλού. Τρία χρόνια του έχει αλλάξει τα φώτα. Εσείς κλονίζετε την κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν εσείς αυτή τη κυβέρνηση. Και κλαίτε γιατί το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ. Δεν σα στηρίξει άλλο το Πασόκ. Δεν θα σα στηρίξει άλλο το Πασόκ. Διότι είστε πολιτικά ανακόλουθοι. Θα σας πω γιατί. Είμαστε διότι πολιτικά συνεπείς. Μισό λεπτό. Κάνετε μία επιλογή και λέτε ότι εγώ, στο όνομα της ανάγκης της πατρίδας, συμφωνώ με αυτή την πολιτική κιόλας. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ανάγκη. Και αυτή η πολιτική με καταστρέφει. Με αυτή την πολιτική, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί αυτή η πολιτική κάνει καλό στη χώρα. Ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Και κατηγορείτε την αξιωματική αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά ότι έχει ανάγκη σε δημοψήφισμα. Τις ευρωεκλογές, ενώ δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Αυτό πέτυχε. Μέχρι πριν από 15 μέρες. Το πέτυχε αυτό. Και τώρα και μας λέτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Αυτό είναι πολιτική αναπολιθεία. Όχι, όχι. Αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση το πέτυχε γιατί είχε συμμάχους εσάς. Διότι ποτέ δεν είπατε ένα καλό λόγο για αυτή την παράταξη. Φροντίσατε να τη διαλύσετε. Τώρα λοιπόν που έρχεται διάρκεια και κλαίτε. Γιατί το λέτε αυτό. Όχι, κύριε Ρουάρ. Κλαίτε. Είσαστε πάνω στο βήμα και κλαίτε. Του τελεχιακού σα δυνατού. Είναι σαν τη χείρα που το είχε στείλει κανονικά, αλλά μετά έκλαιγε. Όχι, κύριε Ρουάρ. Αυτό είναι λοιπόν η υποκρισία. Είναι η υποκρισία η δική σα. Το μέσο μαζική ενημέρωση. Μετά μεταφέρετε το πολιτικό πρόβλημα στο δικό σα. Είναι η υποκρισία το μέσο μαζική ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση νομοθετούν. Ναι, ναι. Ότι κάνουν.
Εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα νόμο. Ένα ολόκληρο κόμμα κάθε πρωί. Εσείς τα μνημόνια, ποιοι θα ψήφισαν τα μέσα. Κάθε πρωί το αποδομούσατε. Κύριε Γρηγοράκη, κάθε πρωί αποδομούσατε. Λέτε και το Πασόκ ήταν ο κυρίακος παράγων της χώρας από τα μέσα ενημέρωσης. Το κυρίακος παράγων της χώρας ήταν το Πασόκ. Παράδειγμα τώρα. Τα μέσα δεν έχουν ψηφίσει μνημόνια. Πάλι με μένα τα βάλατε, με πατέρα. Το 3-4% να το αποδομήσουμε κι αυτό. Μα είπατε για Ουκρανία. Ποιο είπα, μωρέ. Είπα ότι ακούστε και θυμάμαι και τι είπα ακριβώς. Είπατε ότι δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει σταθερότητα. Εάν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα κινδυνεύουμε με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία γίνεται φίλιος από όσο ξέρω. Κινδυνεύουμε με φίλιος. Μπορώ να σας εξηγήσω ποια εννοώ. Στην Ουκρανία γίνεται φίλιος. Θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω. Τι να σας επιτρέψω. Πολιτική σταθερότητα σημαίνει αν και είναι το βράδυ δεν τα βρουν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Θα σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Τι είπατε, θα υπάρχει μια πολιτική αστάθεια η οποία θα οδηγήσει, αν θυμάμαι καλά, το 2012. Αυτούς που ήταν τώρα μέσα, έτσι, γιατί μπήκαν πολύ μέσα από το 2012, που ήταν απ' έξω όλη την ημέρα, ναι. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κανείς στην Ελλάδα. Χτυπούσαν τους βουλευτές, χτυπούσαν τα πάντα, τα πολιτική αστάθεια τότε. Όταν ήταν έξω οι αγανακτισμένοι τώρα που είναι μέσα στη Βουλή. Εγώ ξέρω ότι δόθηκε λύση και η χώρα πορεύτηκε και προχώρησε με σταθερότητα μέχρι σήμερα. Δόθηκε λύση με τη θυσία κάποιον. Δεν είπε κανείς ότι θα γίνουμε όπως Ουκρανία, κύριε Οικονόμου. Δεν είπε κανείς ότι θα γίνουμε όπως Ουκρανία και θα πάμε σε εμφύλιο όπως έχουμε. Θυσιάστηκαν κάποιοι. Ήρθε η ώρα να θυσιαστούν και κάποιοι άλλοι. Κύριε Γρηγοράκο, αυτό είναι επί του πολιτικού κυριολεκτικά που λένε. Μετανιώσατε που μπήκατε στην κυβέρνηση. Όχι καθόλου. Τότε. Καθόλου δεν μετανιώσαμε. Απλούστατα δεν έχουμε άλλες δυνάμεις. Μα τώρα είναι που φαίνεται. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί η Ελιά έρθει με 4%, υπάρχει δύναμη. Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση, μπορεί να σταθούν οι βουλευτές του Πασόκ. Γιατί θα. Το πρόβλημα μπορεί να σταθούν οι βουλευτές του Πασόκ. Το πρόβλημα, κύριε Γρηγοράκο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πάω εγώ στη Λακωνία. Το Πασόκ δεν θα έχει πάρει τίποτα και θα το παίζω εγώ ότι είμαι υπουργό και βουλευτή του Πασόκ. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Το πρόβλημα είναι η ηγεσία σας. Η ηγεσία σας ή η πολιτική σας είναι το πρόβλημα. Γιατί εγώ ακούω ότι υπάρχει και θέμα τίθεται και θέμα ηγεσίας. Άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να το θέτει το θέμα. Εδώ σε εμάς μίλησε ο Σκανδαλίδης. Στη ΣΥΑ 20, στο κεντρικό δελτίο. Υπάρχει θέμα ηγεσίας, λέει μετά. Να κάνουμε ένα συνέδριο και να πάμε για νέα ηγεσία. Δηλαδή, υπάρχει. Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Οικονόμου, όταν το Πασόκ φτάσει τόσο χαμηλά, δεν θα υπάρξουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω, εσείς θα μας. Όχι, σας το λέω, ότι δεν υπάρχουν. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αυτό είναι λογική που λέτε. Είναι δυνατόν να πάμε στο 3%, 4% και να μην υπάρξει θέμα ηγεσίας. Δηλαδή, θα κοιτάμε την καταστροφή μας. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αυτά είναι παρεπόμενα λοιπόν. Είναι παρεπόμενα αυτή τη θέση. Αν το Πασόκ πέσει πάρα πολύ, ένα ορισμένο ποσοστό. Δεν υπάρχει. Εννοείται ότι θα γίνουν και συνέδρια, θα γίνει και τέτοια. Θα πάμε για μια ανασύνταξη του χώρου. Εξάλλου, για την ανασύνταξη του χώρου θα πάμε ούτω ή άλλω μετά από τι 26 του Μάη. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώ. Βεβαίω θα πάμε. Τότε λοιπόν θα επιταχυνθούν οι εξελίξει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα ακόμα το οποίο το παρέδωσε ο Γιώργος από 45 στο 15 στο 12. Να σα ρωτήσω κάτι έτσι για να το κλείσουμε το θέμα. Αν είπατε φτάσουμε σε αυτά τα ποσοστά και το Πασόκ αποσυρθεί από την κυβέρνηση, θα στηρίζει την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή ή θα όχι. Θα είναι μια επιλογή γιατί δεν με τη στηρίζει. Αλλά δεν μπορεί να είναι στην κυβέρνηση. Άλλο να μην είναι. Θα τη στηρίζει όμως την κυβέρνηση έτσι. Ή θα θέσετε και θέμα εθνικών εκλογών. Σε όσο μου αφορά εμένα. Όχι, σε όσο μου αφορά εμένα, δεν έχω κανένα λόγο να με στηρίξω μια κυβέρνηση. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Κύριε Τζαμζή, τι απαντάτε, τι λέτε σε όλα αυτά. Δεν είναι το θέμα νομίζουν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι... Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά της ΔΑΠ. Ήρθαν πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές. Άλλες χρονιές...